Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα σας παρουσιάσω τα λαχανικά με την πιο ισχυρή αντικαρκινική δράση. Με τον καρκίνο να χτυπάει την πόρτα σχεδόν όλων των σπιτιών, σίγουρα δεν σας κάνει εντύπωση ότι ασχολούμαι εκτεταμένα με αυτό το θέμα μέσα από το κανάλι υπολογίζεται ότι τουλάχιστον έναν στους τρεις ανθρώπους που ζουν αυτή τη στιγμή θα διαγνωστούν με καρκίνο στη ζωή τους και δυστυχώς κάποιοι από αυτούς θα καταλήξουν από αυτό το ιατρικό πρόβλημα. Η ιατρική μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στη θεραπεία του καρκίνου σήμερα, αλλά το σημαντικότερο είναι η έγκυρη διάγνωση με τα διαγνωστικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα, όπως η κολονοσκόπηση, η μαστογραφία, η αξονική τομογραφία, και άλλες διαγνωστικές εξετάσεις που μας προσφέρει η ιατρική σήμερα. Εξίσου σημαντικό όμως είναι να λάβουμε και όλα τα δυνατά μέτρα που μπορούμε ώστε να μην εμφανιστεί καρκίνος ή τουλάχιστον να μειωθεί σημαντικά η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Το καλό είναι ότι η σωστή διατροφή αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο σήμερα για να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιούμε σωστά τη διατροφή, ώστε το βάρος μας να είναι φυσιολογικό και τι κάτι τέτοιο θα μειώσει σημαντικά την πιθανότητα να εμφανίσουμε κάποιες μορφές καρκίνου. Αν αναρωτιέστε ποιε μορφέ καρκίνου εμφανίζονται συχνότερα στα άτομα με αυξημένο βάρο, σα συνιστώ να δείτε το βίντεο που είχα δημοσιεύσει πριν αρκετού μήνε. Άρα το αυξημένο βάρος είναι το νούμερο ένα που πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε για να μειωθεί σημαντικά η πιθανότητα να εμφανίσουμε καρκίνο. Η σωστή διατροφή όμω δεν θα εξασφαλίσει μόνο αυτό, δηλαδή τη μείωση τη πιθανότητα να εμφανίσουμε καρκίνο. Υπάρχουν κάποιε τροφέ με πολύ ισχυρή αντικαρκυνική δράση και καλό είναι να τι έχουμε στη διατροφή μα καθημερινά. Όλοι γνωρίζετε ότι τα λαχανικά είναι από τι πιο ισχυρέ αντικαρκυνικέ τροφέ που μπορεί να καταναλώσει κάποιο. Δεν έχουν όμω όλα τα λαχανικά την ίδια αντικαρκυνική δράση. Κάποια λαχανικά έχουν πολύ ισχυρή αντικαρκυνική δράση, ενώ κάποια άλλα δεν έχουν καθόλου. Σήμερα θα τα δούμε καλύτερα. Πριν αρκετά χρόνια έγινε μια καταπληκτική μελέτη που δεν γυρνάει ποτέ και σύγκρινε τα 10 πιο κοινά λαχανικά που κατανάλωναν οι Αμερικάνοι πριν 20 χρόνια για να αξιολογήσει ποια από αυτά τα λαχανικά έχουν την πιο ισχυρή αντικαρκυνική δράση. Δυστυχώ δεν εξέτασαν όλα τα λαχανικά και για όσου τρώνε πολλά λαχανικά, όπω εγώ, η λίστα μου φαίνεται ελλιπής Αλλά είναι πολύ χρήσιμη για κάποιε αρχικέ κατευθύνσει γιατί από αυτή τη μελέτη βγήκε ένα διάγραμμα που θα μελετήσουμε σήμερα. Για του πιο περιπετειώδει, ο σύνδεσμο τη μελέτη βρίσκεται στην περιγραφή από κάτω. Η λογική του πειράματο ήταν σχετικά απλή. Οι ερευνητέ πήραν 50 γραμμάρια από τα βρόσιμα μέρη των λαχανικών και δημιούργησαν από αυτό ένα εκχύλισμα, θεωρώντα ότι αυτό είναι που περνάει στο αίμα. Στη συνέχεια έριξαν το εκχύλισμα σε ένα μπουκαλάκι που είχαν μέσα καλλιεργήσει καρκινοκύτταρα και κατέγραψαν ποια ποσότητα λαχανικού καταστρέφει συγκεκριμένο ποσοστό καρκινοκυτάρων. Για να το καταλάβετε καλύτερα, χώρισα τα λαχανικά σε τέσσερι ομάδε ανάλογα με το πόσο ισχυρή αντικαρκινική δράση είχαν. Τα λαχανικά με τη λιγότερη ισχυρή αντικαρκυνική δράση είναι το σέλινο, το αγγούρι και τα καρότα. Όπως βλέπετε στην αριστερή στήλη, φαίνεται πιο ποσοστό καρκινοκυτάρων καταστέλλεται, ενώ όσο η γραμμή πάει προς τα δεξιά, δείχνει πόσο αυξάνεται η ποσότητα λαχανικού που έχει χρησιμοποιηθεί. Από αυτό φαίνεται ότι αυτά τα τρία λαχανικά δεν κατασχέλουν σχεδόν καθόλου τα καρκινοκύτταρα, όση ποσότητα λαχανικών και αν χρησιμοποιήσουμε. Αυτά τα λαχανικά λοιπόν έχουν ελάχιστη ή καθόλου αντικαρκυνική δράση. Η δεύτερη εικόνα δείχνει τα λαχανικά που έχουν μια μικρή αντικαρκυνική δράση. Αυτά τα λαχανικά είναι οι πατάτες και το μαρούλι που σε μεγάλες ποσότητες εμφ... εμφανίζουν κάποια αντικαρκυνική δράση. Στο τρίτο διάγραμμα έχω απομονώσει τα λαχανικά που έχουν ισχυρή αντικαρκυνική δράση και φαίνεται ότι σε ικανοποιητικές ποσότητες έχουν ισχυρή επίδραση ενάντια στο καρκίνο. Αυτά τα λαχανικά είναι τα κρεμμύδια, οι πιπεριές και το μπρόκολο. Αυτές οι τροφές, ειδικά σε μεγάλη ποσότητα, έχουν ισχυρή αντικαρκυνική δράση. Τέλος, στο τέταρτο διάγραμμα έχω σημειώσει τα λαχανικά που έχουν πάρα πολύ ισχυρή αντικαρκυνική δράση γιατί καταστρέφουν τα καρκινοκύτταρα από σχετικά μικρές ποσότητες. Αυτά τα λαχανικά είναι το λάχανο και το σπανάκι. Το λάχανο και το σπανάκι από σχετικά μικρή ποσότητα δείχνουν πολύ ισχυρή αντικαρκυνική δράση. Αυτά λοιπόν είναι τα λαχανικά που εμφανίζουν την πιο ισχυρή αντικαρκυνική δράση και καλό είναι να φροντίζετε να τα έχετε στη διατροφή σα όσο πιο συχνά γίνεται. Και γιατί όχι και καθημερινά. Τουλάχιστον κάποια από αυτά κάθε μέρα. Έχω ετοιμάσει και ένα βίντεο που παρουσιάζω ποια φρούτα έχουν την πιο ισχυρή αντικαρκυνική δράση και θα το δούμε στο μέλλον. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σα παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σα ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια και να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ.